εδώ στο στούτιο να δούμε ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα ε, της ημέρας, το οποίο ε, ε, ανέδειξαν και πάλι όλα τα πρωτοσέλιδα των ε, σημερινών εφημερίδων. Ε, μαζί μου είναι ο Βουλευτής ε, του Δίκου και Πρόεδρος υπου... της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, ο κ. Παύλος Μιλωνάς. Παύλο, καλημέρα. Καλημέρα, Νίκο. Ξανά τετράμινα. Ε, ναι, ξανά τετράμινα γιατί... Είναι σε... η κακή βαθμολογία πολλών παιδιών στην τελευταία ανάλυση. Η κακή βαθμολόγηση ή τα κακά αποτελέσματα, για να το διαχωρίσω. Όχι, δεν, ή, δεν, είναι, δεν είναι τέτοια εικόνα που έχω εγώ. Είναι η κακή απόδοση των παιδιών σε πάρα πολλά μαθήματα που ήταν εξεταζόμενα. Mm -hmm. Θα δώσω δύο-τρία παραδείγματα για ενός ε, να είναι ο συγκεκριμένο. Με ένα θέμα αυστηρή βαθμολόγηση, πάντω για να το ξεκαθαρίσω. Ε, δεν νομίζω. Να. Εκείνο που έχω πάρει ω μηνύματα από παιδιά και γονεί, μιλήσαμε αρκετού. Και μίλησα και με παιδιά έτσι για να είναι και ενδεικτική η αναφορά μου που είναι ε, του 20 ή του 19,5 ή του 20 παρακάτι. Ναι. Ε, ήταν Άρης, τέτοια η αποτυχία. Ήταν τέτοια η αποτυχία που σε ε, μαθητή του 20 στην φυσική πήρε 13 στο διαγώνισμα. Και λέω το διαγώνισμα γιατί να επαναλάβω για όσου μέχρι χτε Ακόμα και προχτέ δεν είχαν αντιληφθεί το θέμα. Mm -hmm. Δεν μιλούμε για εξετάσει ούτε παγκύπριε ούτε τελικέ. Μιλούμε για διαγωνίσματα τη υλή νομοθεσία. Κεντρικά διαγωνίσματα, δηλαδή από το Υπουργείο Παιδεία και όχι από του ίδιου του καθηγητέ. Όλα για τα παιδιά, από όλε τι σχολικέ μονάδε, εξετάζοντα το ίδιο μάθημα. Δηλαδή αυτό που αποκαλούμε εμεί εξετάσει σε στην ουσία είναι, είναι ένα διαγωνίσμα. Θα... Ναι, το οποίο no. βαθμολογείται και μάλιστα με ένα ποσοστό επί τη συνολική βαθμολογία των παιδιών. Mm -hmm. ε, αλλά ήταν τέτοιο ο ζήλο των θεματοθετών. Σε πολλέ περιπτώσει και την ανοχή πολλών που έπρεπε να μην δείξουν καμιά ανοχή. Είναι γι' αυτό που πολλέ φορέ μίλησα για απόσκαψη εδώ και χρόνια του θεσμού των τετραμείνων. Οπότε τελειώνει αυτή η ιστορία. Ε... Και πρέπει να δει και ο νέο Υπουργό ή η νέα Υπουργό Παιδεία και αυτό το θέμα δηλαδή αυτή τη δημιουργία πολλών και δύσκολων καταστάσεων εντό του Υπουργείου Παιδεία. Όπου ο καθένα πρέπει να κοιτάζει το δικό του καπετανάτο, τη δική του τη φωλιά. Πρέπει όλα αυτά να τα ξυλώσουμε. Και θα ξυλωθούν βγάζει με την βοήθεια την της τη βοήθεια τη Επιτροπή αυτή στιγμή. Είναι θέμα καθαρά του νέου Υπουργού Παιδεία ή του εκάστοτε Υπουργού Παιδεία, είναι και θέμα τη Βουλή. Όχι. Τα λέει αυτό. Είναι και θέμα ναι. τη Βουλή και έχουμε δεσμευτεί και πιστεύω είναι εκτίμηση που κάνω και σενάρια και θα πω και μερικά πράγματα που προτείνονται. Είναι ότι υπάρχει μια δέσμευση και δική μου προσωπική να παλέψω, έτσι θα αποφασίζω, μαζί με τον νέο Υπουργό Παιδεία και συνάδελφοι μου στην Επιτροπή Παιδεία, συνολικά η Επιτροπή Παιδεία, τουλάχιστον κατά πλειοψηφία θα καταργηθεί ο θεσμό των τετραμήνων. Είναι και το θετικό ότι και ο νέο πρόεδρο τη Δημοκρατία το είχε συμπεριλάβει αυτό προγραμματική του θέση τη πριν εκλεγεί. Mm -hmm. Οπότε αν πιστεύω και ο νέο Υπουργό Παιδεία, ακολουθώντα τι προγραμματικέ δηλώσει του, του πρόεδρου μα, του Νίκου του Χριστοδουλίδη, θα προχωρήσουμε στην κατάργηση. Αυτό μπορεί να γίνει πριν από τον Ιούνιο. Λοιπόν. Ούτω ώστε να βρούμε όλο αυτό το διάστημα, δηλαδή από τι 15 Μαρτίου και μετά. Ε, τώρα θα φύγω από εδώ, έχουμε επιτροπή παιδεία. Ε, για θέματα που έχουν σχέση με προπολογισμού, είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο του Ελληνικού Κύπρου και την άλλη εβδομάδα έχουμε τα άλλα πανεπιστήμια και άλλου μικροοικονομικού οργανισμού. Και αμέσω μετά θα ξεκινήσει μια συνολική και με τον νέο Υπουργό Παιδεία στη θέση του. Μια συζήτηση σε βάθο για να βρούμε το νέο σύστημα αξιολόγηση των παιδιών. Και φαντάζομαι ότι η Σοφία τη Ολομέλη τη Βουλή σε εγκρίνει τη συλλογική προσπάθεια που θα καταβληθεί εκτελεστική, νομοθετική και κοινωνικότερων γονέων εκπαιδευτικών, και, παιδιών και μαθητών το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ούτως ώστε να πετύχουμε δύο στόχους. Πρώτα απ' όλα, την απόκτηση γνώσης χωρίς να υποστούν τα παιδιά να, έχουν, να είναι σε θέση να βασανίζονται ολιμερείς, μαζί τους και οι μες στα φροντιστήρια, την καλύτερη δηλαδή λύση δηλαδή, να είναι παιδιά τα οποία θα πηγαίνουν στο σχολείο και θα γνωθούν καλά τουλάχιστον, δεν λέω να είναι ευτυχισμένοι, είμαστε εμείς μαθητές, αλλά μπορούμε να το βελτιώσουμε. Και το κυριότερο να είναι ο στόχος η, η δημιουργία παιδιών που θα είναι ενήλικες αργότερα χρήσιμοι πολίτε. Η ιδιότητα του πολίτη με την αρχαιολινική εννοιά πρέπει να επανέλθει σε ένα περιβάλλον το οποίο θα είναι καλό και για του εκπαιδευτικού και για τα παιδιά. Αυτό πρέπει να είναι ο στόχο. Ο, ο, ο όγκο τη ύλη είναι πολύ σημαντικό για να επιτευχθεί ε, κάτι τέτοιο. Ωστόσο, θέλει να δούμε λίγο τι ε, τρει προτάσει που βλέπουν το φω τη δημοσιότητα τι τελευταίε ημέρε, μια και. Όλοι είναι αντίθετοι όσον αφορά την παρούσα κατάσταση και μιλώ ε, για ε, πολλά μέλη της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, μιλώ για την, ε, ο ΕΛΜΕΚ, μιλώ για τους οργανωμένους γονείς, ε, μιλώ και για τους ίδιους τους μαθητές που Τώρα δεν Τώρα και η εκτελεστική και η εξουσία. Τώρα και η εκτελεστική εξουσία, όπως μας λες εσύ. Όχι, το έλεγε ο ίδιος ναι. του. Λοιπόν, λοιπόν, Υπάρχει μια πρώτη πρόταση να παραμείνει όπω ε, αναγράφεται εδώ το ε, σύστημα όπω είναι και να μειωθεί η εξεταστέα ύλη. Αυτή η πρόταση δεν φαίνεται όπως να βρίσκει πρόσφορο έδαφο. Όχι γιατί εμεί στην Επιτροπή ε, αυτό το θέμα το κουβεντιάσαμε τουλάχιστον 10-15 φορέ mm -hmm. τα προηγούμενα 2,5-3 χρόνια, ίσω και περισσότερο. Και λήφθηκαν και αποφάσει από την Επιτροπή, αλλά κανένα δεν τι εφαρμόσει. Κανένα δεν τι εφάρμοζε τουλάχιστον να μείνει απόλυτο στα περισσότερα από τα σημαντικά στοιχεία τα οποία θέσαμε υπόψη και τη εκτελεστική εξουσία και δεν αναφέρομαι στον Υπουργό mm -hmm. Εγώ θέλω να πω ότι η αποτυχία του συστήματο δεν είναι ευθύνη μόνο του Υπουργού Παιδεία ή του Υπουργού Παιδεία. Είναι ευθύνη όλων μα. Διότι υπήρχε υπόσκαψη του θεσμού και εγώ το πιστεύω, μ' αρέσει να λέω την αλήθεια, δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Επί, πήγαμε να επιβάλλουμε ένα σύστημα το οποίο ήδη εκπευτεί κατά αυτήν η πλειοψηφία. Τα ίδια τα παιδιά μέσα σε συνθήκε που είχαν δημιουργηθεί και λόγω τη πανδημία ένιωθαν ιδιαίτερα δύσκολα, ταλαιπωρούνταν και μαζί του ταλαιπωρούνταν και οι γονεί. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτοί που πρέπει να το εφαρμόσουν. Αναδεικνύει το, το πόσο σημαντικό θα δια είναι. δια τη βία. Θα ολοκληρώσει η σκέψη ναι. μου. Όταν εφαρμόζει κάτι δια τη βία και δυστυχώ υπάρχουν και πολιτικοί λόγοι ή κομματικοί λόγοι, mm -hmm. τότε δεν μπορεί να περπατήσει το, το μωρό, δεν μπορεί να κινηθεί. Οπότε οδηγήσαμε τα παιδιά και του γονεί σε μια απίστευτη ταλαιπωρία. Και πρέπει, υπάρχουν πολιτικέ δυνάμει που το σκέφτονται αυτό, που ανέφερε στο πρώτο σενάριο, δηλαδή mm. να παραμείνουμε όσοι έχουν τα τετράμινα και να τα βελτιώσουμε, να μειώσουμε την ύλη, να αυξήσουμε το χρόνο διασκαλία. Όλα τα δοκιμάσαμε, Νίκο. Δεν, δεν μπορούμε να πατούμε στον αέρα, να είμαστε θεροβάμονε. Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Βεβαίω χρειάζεται η πλειοψηφία τη Επιτροπή. Αν έδειξε τώρα το πόσο σημαντικό θα είναι και στη συνέχεια η όποια απόφαση πάρθει, η όποια αλλαγή και να γίνει, είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηριχθεί από όλου για να μπορεί yeah, να, έχει επιτυχία. Διαφορετικά ε, δεν Οπότε, θα μπορούσε να μιλήσει. Όταν μιλούμε για συλλογικότητα. Λοιπόν, δεύτερη πρόταση με την οποία ε, συμφωνεί και η ΟΕΛΜΕΚ, η οποία ε, υιοθετήθηκε από κάποια κόμματα και προνοεί κατάργηση της εξέτασης Ιανουαρίου, αλλά να παραμείνει η εξέταση Μαΐου, καθώς και οι Παγκύπρες για την ε, τρίτη Λυκείου. Και υπάρχει και μια τρίτη πρόταση, την οποία φέρεται ε, να προωθεί ο Παύλος Μιλωνάς. Ναι, να Αυτή... το εξηγήσω λίγο. Ναι. Τη δεύτερη πρόταση που ανέφερε για την κατάργηση της mm -hmm. Ε, τετραμήνων, και να παραμείνει η τελευταία, η καλοκαιρινή δηλαδή, του Μαου. Ε, φαίνεται να είναι η, η άποψη, η πρόταση, το σενάριο που υποστηρίζεται από την πλειοψηφία και το μέλλον τη Επιτροπή. Mm -hmm. ε, θα δούμε και βέβαια και τι λέει η εκτελεστική εξουσία με την ανάληψη των καθηγόντων από τον Υπουργό Παιδεία. Ε, όλοι οι οργανωμένοι γονεί, οι εκπαιδευτικέ οργανώσει, τουλάχιστον αυτή είναι η εικόνα που έχουμε στι προηγούμενε συνεδριάσει και στις, τον διάλογο που έχουμε αναπτύξει και όλο αυτό διάστημα. Μην νομίζει ότι απλώ κάναμε προκλογικό. Είμαστε σε διαρκή διάλογο με όλου αυτού. Έχουμε καταλήξει λοιπόν σε αυτή την κοινή συνισταμένη, η οποία βέβαια θα συζητηθεί, θα αξιολογηθεί με όλου του παράγοντε. Μπορεί και να χρειάζονται και κάποιε αλλαγέ σε σχέση με ορισμένες λεπτομέρειες τη διαδικασία. Δηλαδή, το πότε, πώ γίνονται αυτά τα πράγματα, αν θα είναι κεντρικά ή όχι. Mm -hmm. ε, θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά και πιστεύω ακράδαντα ότι υπό τι περιστάσει είναι η... η πιο σωστή απόφαση που πρέπει να λάβουμε. Ούτω ώστε, αφού εδρεωθεί αυτό στη συνείδηση παιδιών, γονιών όλων και λειτουργήσει, να πάμε στο τρίτο βήμα, που είναι μια πρόταση που δεν είναι δική μου. Μιλήσα με ακαδημαϊκού, με ειδικού, με ανθρώπου που ήταν στο Υπουργείο Παιδιά χρόνια. Αυτό με το Πανεπιστημίο. Με την κατάργηση των πανεπιστημίων εξετάσεων. Ναι. Και να, να... Αυτό πάλι δεν είναι θεσφατό, είναι μια κουβέντα που είναι στο τραπέζι για να συζητηθεί. Πρέπει να πάμε σε αυτό που κάνει όλη η Ευρώπη σχεδόν δηλαδή να αναπτύξουμε και να γεννήσουμε την αξία του απολυτηρίου του λυκείου μας, mm -hmm. ούτω ώστε και τα παιδιά κλιμακωτά, η δική μου πρόταση είναι λεπτομέρειες που τις οποίες δεν θα σας κουράσω τώρα, να είναι κλιμακωτή η αξία του απολυτηρίου Αλλά από την πρώτη μουσία. γυμνασίου, διότι τα παιδιά θα πρέπει από την πρώτη γυμνασίου μέχρι την τρίτη λυκείου να επιδεικνύουν την πρέπουσα συμπεριφορά και ενδιαφέρον στι mm -hmm. στις σχολικές μονάδες, να αποκτήσουν και στις γνώσεις, όχι τις υπερβολικές ή τι αχρίαστε πολλέ φορέ, ούτω ώστε όταν φτάνουν στην τρίτη ηλικία, η βαθμολόγησή του να είναι ένα μέρο, πολύ σημαντικό αλλά ένα μέρο τη όλη αξία του απολυτήριου που θα παίρνουν, ούτω ώστε αργότερα θεσμοθετημένα με βάση κριτήρια η εκτελεστική εξουσία του Υπουργείου Παιδεία, δηλαδή η πολιτεία, mm -hmm. κάτω από τον αυστηρό ελεγχότη δηλαδή, να δώσει το δικαίωμα στα πανεπιστημιακά ιδρύματα να κάνουν επιλογή των φίλων του. Δηλαδή, ο μαθητή, να το πούμε τελείω απλά, με το απολυτήριό του θα αποτείνεται στα διάφορα πανεπιστήμια τα οποία τον ενδιαφέρουν. Και ακολούθω να βλέπει ποια θα τον δεχτούν και, και να θα αποφασίζει θες. και να επιλέγει πού θα πάνε. Κάτω από αυστηρό έλεγχο, διότι θέλω να το πω και αυτό, για να μην υπάρξουν mm -hmm. οι φίλοι του ακαδημαϊκού, δεν υπάρχει χώρο στην Κύπρο που δεν υπάρχει διαπλοκή. Ε, okay. ε, ακόμα μια λεπτομέρεια μικρή που αξίζει τον κόμμα να, να την πούμε. Ε, έχουμε φτάσει τι σχολικέ μα μονάδε και το δημόσιο σχολείο σε σημεία τα οποία δεν μα τιμούν απέναντί μα, τροπιάζουν. Είμαστε σε φάση. Παρακμή ή κατάρρευση του συστήματο. Απλώ κρύβαμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Και παραλαμβάνω, δεν, δεν, δεν είναι θέμα του Υπουργού Παιδεία στον Πρόεδρου Προδρόμου. Mm. Έχει στοχοποιηθεί πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα και μου αρέσει να είμαι και έντιμο και ειλικρινή. Είναι ολόκληρο το σύστημα που είναι άρρωστο. Οπότε, οποιοδήποτε βγει υπουργό, αν δεν βελτιώσει την υγεία στι δομέ αυτού που λέμε εκπαίδευση στον τόπο μα. Δεν υπάρχει έπτωση να το σώσουμε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα ε, πολύ. Ε, καλή ε, μ' αρέσει και με γεμίζει και εμένα και του τριμφιάδε. Φαντάζομαι με αισιοδοξία το γεγονό ότι παρά τα προβλήματα ε, παραμένει αισιοδοξό. Ε, βέβαια, δεν έχω άλλη ε. λύση. Λοιπόν, ευχαριστώ. σε ευχαριστώ πολύ